Πόλεμος ήτανε. Πείνα υπήρχε. Και η πείνα φέρνει θάνατο. Ο καθένας έμπαινε στο σπίτι σου και σου έλεγε το μακρύ και το κοντό του. Πότε από εδώ, πότε από εκεί. Ώσπου μια μέρα βαράει η πόρτα του σπιτιού μας. Και βλέπουμε ένα κουμπάρο μας που είχαμε αντρωθούμε πολλά χρόνια. Λέει του πατέρα μου, τι κάθεσαι και ψοφάς της πείνας. Και τι θες να κάνω, του λέει ο πατέρας μου. Δώσε μου να φάω, αμαν έχεις. Έχεις 5 παιδιά, λέει ο κουμπάρος μου. Δώσε το ένα να πάω να πολεμήσει. Και λεφτά θα παίρνει και θα τρώτε όλοι καλά. Και ποιοι θα τον πληρώνουνε, λέει ο πατέρας μου. Ω καημένε, άστα μη ρωτάς, είπε ο κουμπάρος μου. Θες να παραδώσεις τη Μακεδονία στους Βουλγάρους. Θες να γίνουν οι γυναίκες μας κοινοκτημοσύνη. Θέλεις να γίνει στην Ελλάδα μπολσεβικισμός. Ο πατέρας μου τάχασε ο φουκαράς, που δεν είχε πειράξει ποτέ μερικές στη ζωή του. Γυρίζει και κοιτάει εμένα, ναι. Παρά αυτόν, λέει. Και έτσι εγώ ντύθηκα τσολιάς, αγόρι μου. Ποιος ήξερε. Ποιος καταλάβαινε. Το αίμα άρχισε να ρέει. Και όσο το αίμα χυνότανε, τόσο το μίσος φούντωνε. Ρέμα. Ρέμα βαθύ ανοίξαμε. Και ποιος θα γεφυρώσει, αγόρι μου, αυτό το ρέμα. Ε, πες μου, ποιος.